Συναδέλφες και συνάδελφοι, φίλοι και φίλες, εκ μέρους Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδος, εκ μέρους των ταξικών σωματείων που βρίσκονται σήμερα εδώ και δίνουμε τη μάχη, ήρθαμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σε μια εργατική λαϊκή οικογένεια που κινδυνεύει από μέρα σε μέρα να χάσει το σπίτι της. Μία από τις πάρα πολλές εργατικές λαϊκές οικογένειες που καθημερινά μοχθούν για το μεροκάματο, που καθημερινά κινδυνεύουν να χάσουν ακόμα και την ίδια τους τη ζωή. Είμαστε εδώ πέρα όμως για να εκφράσουμε και να αποκαλύψουμε, πέρα από την αλληλεγγύη μας, να αποκαλύψουμε και ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες. Μια κυβερνητική πολιτική που έχει βάλει στο στόχαστρο κάθε δικαίωμα της εργατικής τάξης και του λαού. Μια κυβερνητική πολιτική την οποία χειροκροτούν και άλλα κόμματα που κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια ή και όχι. Που δεν τόλμησαν να πούνε όχι σε τίποτα από όλους αυτούς τους νόμους που τόλμησαν να φέρουν αυτοί και οι προηγούμενοι. Σε μια κυβέρνηση και μια πολιτική που εφαρμόζει ακόμα περισσότερα κέρδη για τους βιομήχανους και τους τραπεζίτες, ακόμα μεγαλύτερη φτώχεια για το λαό και την εργατική τάξη. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε, γιατί αποδείχθηκε περίτρανα όλο το προηγούμενο διάστημα όσο μας λέγανε ότι φταίμε εμείς που αρρωσταίνουμε, ότι φταίμε εμείς που πεθαίνουμε, ότι φταίμε εμείς που γινόμαστε πιο φτωχοί, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό συνεχίζουμε αγωνιστικά στις επάλξεις, ταξικά. Ξέρουμε ποιο είναι το συμφέρον μας και με ποιον. Με το λαό, με τους φορείς, με τους συλλόγους, τις γειτονιές, με τα εργατικά σωματεία. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Δεν πρέπει να αφήσουμε μέρα και ώρα να πάει χαμένη. Καλή είναι και η Τετάρτη. Δεν διαφωνούμε. Να πάμε και τη Τετάρτη. Αλλά να πάμε και τη Δευτέρα. Να μην αφήσουμε μέρα να πάει χαμένη. Στα κεντρικά της Eurobank, στις 10 η ώρα, την ώρα που κυκλοφορεί ο κόσμος στην αγορά μέσα στην πόλη. Να το μάθει όλη η πόλη, όλος ο λαός, ότι δεν θα επιτρέψουμε κανένα πληστηριασμό. Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, συναγωνιστές. Σήμερα η φοιτητική σύλλογη σε συμπόρευση με τα σωματεία, τους φορείς και τους συλλόγους, είμαστε εδώ για να μην επιτρέψουμε κανένα πληστηριασμό σπιτιού λαϊκής οικογένειας. Η αντιλαϊκή πολιτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε συνέχεια όλων των προηγούμενων, αυτή τη στιγμή βάζει εμπόδια στη φοιτητική μας μέρημνα, δίδακτρα στα προπτυχιακά, μας στερεί τα δικαιώματα τα οποία κατέκτησαν οι φοιτητές με το φοιτητικό κίνημα. Σήμερα είμαστε εδώ γιατί για άλλη μια φορά βλέπουμε το δυνατό χτύπημα της κυβέρνησης μαζί με όλα αυτά στερεί και βγάζει από το σπίτι του ένα ακόμα φοιτητή, ένα παιδί λαϊκής οικογένειας. Δεν θα αφήσουμε κανένα φοιτητή, κανένα παιδί λαϊκής οικογένειας να μείνει χωρίς σπίτι έξω από τις σπουδές και τη ζωή. Θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε και τις επόμενες μέρες με τις κινητοποιήσεις μαζί με τους φορείς και τα σωματεία. Να μην πέσει κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Εκ μέρους των εργαζομένων που δουλεύουν στον κλάδο, εκ μέρους των σωματείων που συσπυρώνονται στην Ομοσπονδία, είμαστε εδώ και δηλώνουμε δεν θα αφήσουμε το δικαίωμα της λαϊκής οικογένειας σε κατοικία να γίνει εμπόρευμα και βορρά για τα κέρδη των τραπεζιτών. Τους λέμε ξεκάθαρα ότι γνωρίζουμε ότι όλοι αυτοί οι κυβερνήσεις τους που τόσα χρόνια στρώσανε τον δρόμο έτσι ώστε δεκάδες και εκατοντάδες λαϊκές οικογένειες πανελλαδικά να ζούνε με τον εφιάλτη της έξωσης θα μας βγουν μπροστά τους και δεν θα αφήσουμε ώρα να πάει χαμένη. Θα είμαστε εδώ και τη Δευτέρα, δεν θα αφήσουμε χρόνο να περάσει, γιατί και οι τραπεζίτες και το πολιτικό τους προσωπικό είναι αποφασισμένοι. Είναι αποφασισμένοι να στερήσουν το δικαίωμα της κατοικίας από τις λαϊκές οικογένειες. Το ίδιο αποφασισμένοι είμαστε και εμείς να μην τους αφήσουμε. Το σύνθημά μας είναι ένα, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Εκφράζουμε και εμείς την αλληλεγγύη μας στην οικογένεια που αυτή τη στιγμή καλείται να ξεσπιτωθεί.
Ο κύριος Γιώργος, πριν χάσει το σπίτι του, έχασε τη δουλειά του. Πριν του αρπάξουν το σπίτι, λοιπόν, του αρπάξαν την δουλειά. Αρπάξαν από τη γυναίκα του την υγεία. Αρπάζουν κάθε μέρα το φαγητό από χιλιάδες λαϊκές οικογένειες. Αρπάζουν το βιβλίο και τη μάθηση από τα παιδιά μας. Αρπάζουν κάθε ευχάριστη χαρούμενη ζωή από τον λαό. Είναι μια γενικότερη αντιλαϊκή επίθεση από το μεγάλο κεφάλαιο της. Ξέρουμε τις αιτίες. Ξέρουμε και αυτούς που εκφράζουν αυτή την πολιτική. Αυτός είναι ο στόχος του λαϊκού κινήματος. Στην καρδιά αυτού του προβλήματος πρέπει να στοχεύσουμε. Και την Δευτέρα και κάθε μέρα μαζί στον αγώνα, πρώτα και κύρια, όλη η εργατική τάξη, όλοι οι μικροεπαγγελματίες, όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι, η νεολαία που πρέπει να ζητήσει το μέλλον της. Αλληλεγγύη, λοιπόν, και συνέχιση του αγώνα.